το μέλλον των παιδιών μας. Πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί να τα χαίρεστε τα παιδιά, να τα χαίρεστε, και πραγματικά σας συγχαίρω που τα φέρετε στον αθλητισμό. Διότι πραγματικά ο αθλητισμός σώζει ζωές. Πραγματικά ο αθλητισμός πλάθει χαρακτήρες. Προστατεύουμε τα παιδιά μας από πολλά άσχημα πράγματα. Δύο λόγια για μένα. Παρότι στη ζωή μου πέρασα πάρα πολλές δυσκολίες, σχεδίαζα κρυφά-κρυφά, στα όνειρά μου πάνω απ' όλα έφτιαχνα τις δικές μου κορυφές. Ζωγράφιζα πού θέλω να φτάσω. Ζωγράφισα τα όνειρά μου. Δεν σταμάτησα να κυνηγώ το όνειρό μου. Το πιο όνειρο, να πάω Ολυμπιακούς Αγώνες. Μια μέρα να τρέξω μαραθώνιο. Την εποχή που γυναίκες μαραθώνιο δεν είχαν τρέξει ποτέ στη ζωή τους. Το κατάφερα να είναι η πρώτη Ελληνίδα που να μπω στο Ολυμπιακό στάδιο της Ατλάντα με το ελληνικό σημαίακι, έχοντας περάσει τόσες δυσκολίες. Γιατί? Γιατί δεν τα παράτησα. Είναι απίστευτο ότι αργότερα σχεδίαζα να κάνω Ολυμπιακούς Αγώνες, παγκόσμια πρωταθλήματα και τελικά τα κατάφερα. 14 πανελλήνια ρεκόρ. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? 14 πανελλήνια ρεκόρ. 14 πανελλήνια ρεκόρ, έχοντας διανύσει παραπάνω από 300.000 χιλιόμετρα στη ζωή μου. 300.000 χιλιόμετρα στη ζωή μου. Ακόμα και αν η ζωή με χτύπησε με μια δύσκολη ασθένεια, πρόσφατα, πριν 3 χρόνια, πάλι είπα ότι θα το περάσω κι αυτό. Θέλω να βγω νικήτρια στη ζωή. Γιατί? Όχι μόνο γιατί αγαπώ τη ζωή, όχι μόνο γιατί θέλω να δημιουργήσω, αλλά για το μέλλον των παιδιών μας, γιατί από αυτή τη θέση που βρίσκομαι είναι σίγουρο ότι πολλά παιδιά θα προχωρήσουν και εγώ προσωπικά, ως Μαρία Βολίζου, θα αγωνιστώ για αυτά τα παιδιά, έτσι ώστε οι πόρτες τους να ανοίγουν. Όχι σαν τις δικές μου που πολλές φορές έκλειναν οι πόρτες. Πραγματικά να έχουμε αθλητισμό, να έχουμε γυμναστήρια, να έχουμε προπονητήρια, να έχουμε σωστούς αθλητές, σωστούς προπονητές και μια Ελλάδα που θέλει. Να χαρείτε τα παιδιά σας, πάνω απ' όλα υγεία, και από καρδιά σας ευχαριστώ για το χρόνο σας. Κοντά μας η κυρία Μαρία Πολίζου. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να λείψω από αυτή τη γιορτή, από αυτή τη γιορτή και κυρίως από σένα, γιατί πραγματικά κάνεις πολύ μεγάλο αγώνα και το σέβομαι. Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι σε άλλο στίβο, αλλά με τις ίδιες αξίες, με τους ίδιους αγώνες για τα παιδιά μας και για το μέλλον των παιδιών μας, γιατί η Μαρία δεν θα αλλάξει ποτέ. Θα συνεχίσει να αγωνίζεται και να παλεύει. Να βλέπει πάντα χαμόγελα και πόσο μάλλον στη νεολαία, γιατί εκεί περιμένουμε το μέλλον. Και ποια είναι η ομάδα μας? Ελλάδα! Ο αθλητισμός κτίζει χαρακτήρες, φτιάχνει χαμόγελα, είναι το μέλλον τους πραγματικά λαμπρό και σήμερα χαίρομαι τόσο πολύ για αυτά τα γλυκά πλάσματα. Τι άλλο να πω, δηλαδή, δεν περίμενα τόση ομορφιά. Συγχαρητήρια, παιδιά, συγχαρητήρια. Πραγματικά να λάμψετε και να ονειρευτείτε. Όταν ονειρεύομαι, τότε πραγματοποιώ. Εντάξει, παιδιά μου, ναι, ανυπομονώ να σας δω.